Παιδιά, μην τρελαίνεστε. Από το τίποτα. Τα μακρινά ξαδέρφια είναι αυτά, η φωτεινή πλευρά της ζωής. Στα 20 λεπτά πριν από την ώρα. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτη 107.6 με τον Δημήτρη G στο Prime Time μέχρι τις 12 παρακάτι. Στην παρέα μας τα εστιατόρια McDonald's, ο χορηγός εκπομπής μας. Στην παρέα μας είναι και η συγγραφέας Ηλένα Ιμαντά από τις εκδόσεις Ψυχογιός, την οποία καλημερίζω για πρώτη φορά στον Πολίτη 107.6. Καλημέρα. Καλημέρα, ναι, όντως πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Είχαμε γνωριστεί τουλάχιστον παλιά τα χρόνια στον Αντένα και με τη σειρά με τους 12 θεούς. Το βάζουμε, ναι. Το βάζουμε 12 θεούς. Ναι, ναι, ναι. Να πούμε ότι υπάρχετε σαν συγγραφέας και πριν τις 12 θεούς. Δεν είναι εκείνο το βιβλίο το οποίο... Όχι, το «Βάλεις με 12 θεούς» είχε κυκλοφορήσει το 2005. Mm-hmm. Ήταν το δεύτερο βιβλίο μου. Mm-hmm. Το πρώτο ήταν σε άλλο εκδότη τότε. Είχε τίτλο «Τη μέρα που σε γνώρισα». Ότι και... δεν ήταν δική μου επιλογή. Τι και τι έγινε με εκείνο το βιβλίο, ωραιότατα πέρασε, χάθηκε. Υπάρχει η μόδα τώρα, η μόδα εισαγωγικά, ότι οι εκδοτικοί που έχουν τους επιτυχημένους τους συγγραφείς σαν εσάς παίρνουν τα πιο παλιά βιβλία τους, ναι, ναι, και τα επανεκδίδουν. Υπάρχει αυτό το σχέδιο? Αυτό, ναι, υπάρχει, για να μην χαθούν τα βιβλία. Mm-hmm. Όταν αλλάζεις εκδότη, ο προηγούμενος εκδότης δεν χαίρεται και πάρα πολύ. Ναι, είναι λογικό αυτό. Λογικό. Άρα λοιπόν τα βιβλία σου δεν είναι εύκολο να βρεθούν. Παράλληλα, όταν υπογράφεις συμβόλαιο, υπογράφεις για κάποια χρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή, ένας εκδότης δεν έχει σώβια το βιβλίο σου. Μάλιστα. Άρα, εφόσον έληξε εκείνο το συμβόλαιο, το βιβλίο έμενε στο κενό. Ένα ήταν. Το πήρε πάλι ο κύριος Ψυχογιός, του έδωσε και τον τίτλο τον οποίο είχα δώσει εγώ όταν το έγραφα. Ήταν ένας καφές στη Χοβολή. Έγινε δηλαδή επανέκδοση. Ναι, βέβαια, έγινε επανέκδοση, αλλά με τον τίτλο που είχα δώσει εγώ πριν τον αλλάξουν. Άρα βγήκε με το «Ήταν ένας καφές στη Χόβολη» και προσθέθηκε και αυτό πλέον. Τώρα έχω όλα μου τα βιβλία κάτω από την ίδια στέγη και είμαι πάρα πολύ καλά. Και να πούμε ότι όλα τα βιβλία σας τα πιο παλιά έχουν επανεκδοθεί τελευταίως με ένα, ναι, πολύ ωραίο εξώφυλλο. Ναι, δεν είναι μόνο το εξώφυλλο η διαφορά. Κάποια στιγμή, πριν από 2 χρόνια, μου ήρθε μια ιδέα, mm-hmm, την οποία ουσιαστικά μου την έδωσαν οι αναγνώστες, γιατί όλοι τους ήταν εξαιρετικά περίεργοι για το μέλλον των ηρώων μου. Δηλαδή, έπαιρνα mail που με ρώταγαν τι κάνει η Κλέλια από το Έρωτα σαν βροχή. Ναι. Τι έγινε με τη Θεανό. Τι απέγιναν τα σπίτια, τα κορίτσια από το σπίτι δίπλα στο ποτάμι. Ναι. Και τελικά έβγαλα ένα βιβλίο το οποίο είχε 12 διηγήματα. Το πρώτο τελευταίο. Όσα ήθελα, ναι, να, ναι, δώσω. Ναι. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο τώρα εμείς τι κάναμε. Ναι. Στην καινούργια έκδοση των βιβλίων υπάρχει, ας πούμε, το «Βάλεις με 12 θεούς» και αμέσως μόλις τελειώνει το μυθιστόρημα, mm-hmm, έχει μπει και το διήγημα που δίνει τη συνέχεια και το τέλος. Και βγήκανε σε μία νέα, πιο φρέσκια ματιά. Καλά, δίχασε πάλι, εννοείται. Άλλοι προτιμούν τα παλιά εξώφυλλα, άλλοι γιατί αλλάξατε εξώφυλλα. Άλλοι, αχ, τι ωραία που είναι τα καινούργια εξώφυλλα. Να τα ξαναγοράσω για να τα έχω, ξέρεις. Ναι, στη βιβλιοθήκη, ναι, είναι. Αυτό είναι τραγικό. Όταν τα βάζεις στη βιβλιοθήκη με τη σειρά, ναι, τους, φαίνονται πάρα πολύ ωραία. Εγώ, τουλάχιστον που είμαι συλλέκτης και βιβλίων και κόμιξ. Άρα καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω το σκεπτικό πίσω από το να, ναι, φαίνονται ωραία οι ράχες των βιβλίων. Ναι. Πάνω στη βιβλιοθήκη. Ναι. Όσοι αγαπάμε το βιβλίο, πέρα ότι το αγαπάμε γιατί μας ταξιδεύει, mm-hmm, το αγαπάμε και σαν αντικείμενο. Δηλαδή το θέλουμε στα χέρια μας. Ακριβώς. Να το στολίσουμε. Καλά, εγώ έχω και, είναι κατά συγγραφέα, κατά εκδότη, γιατί έχω βιβλιοθήκες ατελείωτες τόσα χρόνια λίμωνο. Αλλά νομίζω ότι ναι, σ' αρέσει να το στολίζεις, να το βλέπεις. Ακριβώς. Άρα οι συλλέκτες πήρανε και τα καινούργια βιβλία. Αλλά είπαμε, οι γνώμες διχάστηκαν πάρα πολύ. Η Ηλένα Ιμαντά προτιμά το ψηφιακό ή το κανονικό το χαρτί? Τώρα με την τεχνολογία την καινούργια. Κοίταξε να δεις, τώρα θα σου πω. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτά τα δύο είδη μπορούν άνετα να συνυπάρχουν. Ναι. Το ηλεκτρονικό, η ηλεκτρονική μορφή του βιβλίου είναι χρηστικότατη.
Διότι όταν ταξιδεύεις και θες να πάρεις 4-5 βιβλία μαζί σου, τώρα με τις αεροπορικές εταιρείες και το υπέρβαρο κτλ., σε βολεύει πάρα πολύ να έχεις 4-5 βιβλία στο τάμπλετ σου. Σίγουρα, ναι. Υπάρχει μία εξοικονόμηση χώρου στα σπίτια, διότι πόσες βιβλιοθήκες, τη λέγαμε πριν, να έχεις πλέον. Αυτά είναι τα πολύ θετικά. Επίσης, βοηθάει πάρα πολύ τους απόδημους Έλληνες να έχουν στα χέρια τους και να μπορούν να διαβάζουν. Να μην χάνουν την επαφή τους με την ελληνική μυθοπλασία. Και αν δεν έχουν συγγενείς εδώ στην Ελλάδα, δύσκολο είναι να πολύ βρουν, δύσκολο, δεν σίγουρα, υπάρχουν τα βιβλία. Σίγουρα. Άρα λοιπόν από αυτές τις πλευρές βάζουμε και το οικολογικό κομμάτι με το χαρτί, λες ok. Αλλά. Α, και να βάλουμε και μια παρένθεση εδώ, ότι από ό,τι διάβασα και στα βιβλία του ψυχογείου, ότι και όλων των εκδοτών, το χαρτί το οποίο χρησιμοποιείται είναι από χαρτί από δέντρα τα οποία καλλιεργούνται ειδικά για αυτόν τον σκοπό. Ναι. Δεν είναι ότι κόψαμε. Και πάλι όμως. Και πάλι. Ναι. Όμως, όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Οι παλιοί, οι πιο μεγάλοι, αν θέλεις. Το που... προτιμάμε. Ναι, σε χαρτί. Τώρα εσύ γιατί μπαίνεις μέσα, δεν είσαι μεγάλος. Μην τα ανακατεύουμε αυτά. Αλλά όλα είναι αυτή η μυρωδιά, αυτή η αίσθηση, αυτό. Ακριβώς. Το. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να συμπάρξει εδώ στους ψυχογιώσεις. Λένε κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι επειδή βγήκαν τα σανσέρ, δεν καταργήθηκαν οι σκάλες. Ακριβώς. Και να, αφού έγινε διαχωρισμός των ηλικιών μας, επειδή είμαι τουλάχιστον 5 χρόνια πιο νέος από εσάς. Αχ, αγόρι μου, τη φωτογραφία σου, τρεις διάστατη στο σαλόνι μου. Να φέρω το παράδειγμα του CD και του ψηφιακού που αγοράζουμε. Εγώ προτιμώ το CD. Μ' αρέσει να το κρατάω με βιβλιαράκι, με όλα. Ναι, βέβαια, είδες να το προδίδεται από μόνος του. Λοιπόν, ναι. Εγώ βέβαια λατρεύω το βινήλιο. Είδες πως προδίδεται. Μα η ηλικία και, δεν κοίταξε, κρύβεται. Είναι και της μόδας τώρα το βινήλιο. Ναι, έχει επανέλθει. Άρχισε και επανέρχεται και βλέπω και επί κάπου που πουλούνται. Ακριβώς. Ευτυχώς, γιατί έχω ένα σωρό. Λοιπόν, στο θέμα μας. Άντε, στο θέμα μας. Ζωή. Όχι, που δεν είμαστε στο θέμα μας τόση ώρα φυσικά. Ζωή σε πόλεμο. Το καινούργιο βιβλίο σας με τις εκδόσεις Ψυχογιός είναι μια μικρή αλλαγή στην θεματολογία των βιβλίων της Λένας Σημαντάς. Ναι, εδώ φεύγω από τη μυθοπλασία. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα που να το έχω γεννήσει στο μυαλό μου. Εδώ μιλάμε για τη βιογραφία της μητέρας μου. Ναι. Και μαζί και τα παιδικά και εφηβικά μου χρόνια. Επειδή η σχέση μας ήταν λίγο ιδιόρυθμη, όσο ιδιόρυθμος ήταν ο χαρακτήρας της, θεώρησα ότι αυτό έπρεπε να βγει. Η μητέρα μου έφυγε τον Οκτώβριο του 2016. Ήταν επώδυνος και ο τρόπος που έφυγε, μετά από πολύ σύντομη αρρώστια που μας βρήκε όλους αφύλακτους. Και όταν έφυγε πια, οι μνήμες ήταν πάρα πολύ έντονες. Εγώ έτσι έχω μάθει να ξεφορτώνω ούτως ή άλλως την ψυχή μου σε ένα χαρτί. Άρα ήταν για μένα μονόδρομος. Βέβαια είχε τη δυσκολία του, γιατί έγραψε ένθερμο μόλις έφυγε. Έπρεπε να ανασύρω αναμνήσεις που είχα προσπαθήσει να ξεχάσω. Και παράλληλα να επιλέξω ποιες από αυτές μπορούσαν να μπουν σε ένα βιβλίο. Γιατί δεν μπορούσαν να μπουν όλες. Κάποιες δεν άντεχα εγώ να τις βάλω, κάποιες δεν θα άντεχαν οι αναγνώστες να τις διαβάσουν συνδυασμό. Μήπως είναι αυτό που λέμε ότι στην ψυχολογία είναι καλό να γράφουμε κάτω τα συναισθήματά μας. Έχει λειτουργήσει σαν. Για μας τους συγγραφείς νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ψυχοθεραπεία. Ναι. Είναι πάρα πολύ καλό. Παράλληλα, δεν λένε πόνος που μοιράζεται μισός πόνος. Κάπως έτσι λειτουργήσε. Βέβαια ήταν επώδυνο όλο το διάστημα που έγραφα. Σίγουρα. Ήταν πολύ πρόσφατο. Πολλές οι μνήμες άσχημες. Όταν έγραψα τη λέξη τέλος, κατάλαβα ότι πολύ καλά έκανα και το έγραψα, γιατί αισθανόμουν πολύ πιο ήρεμη. Αισθανόμουν ότι μπορούσα να τη θυμάμαι πια χωρίς πικρία, χωρίς θυμό. Ίσως και να κατανόησα κάποια πράγματα και να φτάσω τελικά μέσα από αυτή τη διαδρομή να διαπιστώσω ότι ναι, είμαστε αυτό που φτιάχνουν οι γονείς μας τελικά. Τελικά. Τα ονόματα έχουν αλλαχτεί στο βιβλίο. Ναι. Τα γεγονότα είναι τα ίδια. Τα γεγονότα. Και οι τοποθεσίες. Εκεί που μείναμε, εκεί που κινηθήκαμε είναι ακριβώς τα ίδια, αλλά δεν θα μπορούσα να λειτουργήσω συγγραφικά αν έπρεπε να επαναλαμβάνω το όνομα της μητέρας μου και το ακόμα πιο δύσκολο το δικό μου. Σίγουρα. Άρα τα άλλαξα όλα και ήμουν ήσυχη. Και έγινε θεανό. Έγινε Φραντσέσκα η μητέρα μου. Και το δικό μου το όνομα είναι Κάλια. Η Θεανό ποια είναι? Η Θεανό. Στη Θεανό. Η Θεανό είναι ένα πλάσμα της φαντασίας μου.
από τη... ήταν το δεύτερο με τις εκδόσεις ψυχογιός Θεανό η Λύκαινα της πόλης, όμως, ναι, αυτό που έλεγα, ότι μπαίνουν προσωπικά δεδομένα, επέλεξα να δώσω στη Θεανό μου πολλά περιστατικά από τα παιδικά χρόνια της μητέρας μου. Μάλιστα. Δηλαδή ήταν και εκείνη σκανταλιάρα όταν ήταν μικρή, ήταν σκληρή, γλυκατζού, απίστευτη μέχρι το τέλος όμως. Ήταν απίστευτες ποσότητες των γλυκών που έτρωγε και ήταν και 55 κιλά, Χριστέ μου, όσο το θυμάμαι εκνευρίζομαι. Απλά η Θεανό κατά κάποιο τρόπο φέρνει μια σκιά από την Αθηνά, τη μαμά μου. Η Λενέματα, πώς εξωστρεφής είναι στην προσωπική της ζωή? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ εξωστρεφής. Θεωρώ ότι δεν έχω να κρύψω κάτι. Θεωρώ ότι όταν βγάζεις από μέσα σου πράγματα, σε κρατάει σε ισορροπία. Mm-hmm. Δεν θεωρώ, μπορεί να ακούσεις, να περνάς κάποιο πρόβλημα, να το συζητήσεις και να ακούσεις μία ιδέα από κάποιον, μία γνώμη που θα σε κάνει να αναθεωρήσεις. Καταρχάς λέγανε οι παλιοί, τώρα στα λέω για να τα ακούω, και μόνο που βγάζεις κάτι όταν το ακούς λειτουργεί τελείως διαφορετικά. Ναι. Πολλές φορές μου έχει τύχει να εξωτερικεύσω κάποιο πρόβλημά μου και την ώρα ήδη που το λέω και το εξηγώ ήδη συνειδητοποιώ ότι δεν είναι τόσο σοβαρό, γιατί τα ακούω. Άρα δεν θεωρώ ότι η εσωστρέφεια κάνει καλό σε κανένα τομέα. Και μπορεί και το μυαλό να τα επεξεργαστεί καλύτερα. Φυσικά. Τώρα, όταν έχει, ξέρω εγώ, κανένα έγκλημα στη ζωή σου, εντάξει, δεν βγαίνει εδώ να το δημοσιοποιήσει. Όλα τα υπόλοιπα όμως, νομίζω ότι όλοι έχουμε επιλέξει κάποιους ανθρώπους στο περιβάλλον μας, με τους οποίους είμαστε ανοιχτοί, που μας ξέρουν πάρα πολύ καλά και που μιλάμε μαζί τους. Εγώ το κάνω από παιδί αυτό. Και μιλώντας για ανθρώπους που είναι στο περιβάλλον σας, ο σύζυγός σας είναι πάντα μαζί σας. Πάντα. Όσες φορές έχουμε συναντηθεί πάντα. Στα ραδιόφωνα. Είναι όρος απαράβατος. Είναι ο πρώτος αναγνώστης. Βεβαίως είναι ο πρώτος αναγνώστης, ο οποίος διαμαρτύρεται πάρα πολύ. Πόσο σκληρός είναι? Όχι, δεν είναι. Απαπα, δεν είναι. Απλά ο Γιώργος έχει μία μοναδική ικανότητα. Ναι. Να μου κάνει την πρώτη επιμέλεια, την πρώτη άτυπη επιμέλεια, διότι ανακαλύπτει λάθη σε χρονολογίες, λάθη σε κάποια τεχνικά θέματα. Έχει αυτή την ικανότητα, ή να μου λέει, ξέρω εγώ, αυτό που γράφεις εδώ δεν θα γινόταν ποτέ τη δεκαετία του 70. Όταν το σκέφτομαι λίγο, ναι, καταλαβαίνω ότι όντως έχει δίκιο. Άρα λοιπόν, πραγματικά εκείνος διαβάζει τα κείμενά μου. Βέβαια, από τις αντιδράσεις του εγώ παίρνω πάρα πολλά πράγματα. Ο ίδιος διαμαρτύρεται, γιατί λέει, ωραία, όλες οι αναγνώστρες παίρνουν το βιβλίο έτοιμο, εγώ το διαβάζω 10-10 σελίδες. Εννοείται. Είναι ένα μαρτύριο, ναι, κι αυτό. Τι γίνεται με το Μάιο, ο μήνας Μάιος, είναι εκτός από τη γιορτή, ναι, της Κωνσταντίνου και Ελένης. Ναι, όχι, δεν το είχαμε συνδυάσει έτσι. Αυτό, ενώ ξεκίνησε τελείως τυχαία σαν περιστατικό. Όταν εγώ φεύγω από τον προηγούμενο εκδότη μου, ο Γιώργος δηλαδή ανέλαβε την πρωτοβουλία, άντρας μου, δεν, με ειδοποιούν από τις εκδόσεις ψυχογιός το Σεπτέμβρη. Ναι. Εκείνο το Σεπτέμβριο του 2004, εγώ παίρνω το πολυπόθητο τηλεφώνημα ότι έχουν αποδεχθεί το βιβλίο μου «Βάλεις με 12 θεούς» και θέλουν να το εκδώσουν. Μάλιστα. Άρα λοιπόν υπογράφουμε συμβόλαιο 23 Σεπτεμβρίου του 2004 και το βιβλίο δρομολογήθηκε από το εκδοτικό πρόγραμμα για το Μάιο. Τελείως τυχαία. Τυχαία. Η επόμενη χρονιά, επειδή είμαι προληπτική αφόρητα όμως, ζητάω η υπογραφή του συμβολαίου για τη Θεανό να γίνει πάλι 23 Σεπτεμβρίου. Ναι. Και λογικά πάλι μπήκε Μάιο. Όταν βγήκε και το ποτάμι, όπου εγώ πάλι έχω επιμείνει για 23 Σεπτεμβρίου συμβόλαιο, άρα βγαίνει Μάιο, μετά δεν χρειάστηκε καν να το πω, γιατί είχε περάσει η πρόληψη και στις εκδόσεις ψυχογιός. Μόνοι τους ετοίμαζαν 23 Σεπτεμβρίου το συμβόλαιο και Μάιο έβγαινε το βιβλίο. Άρα κάθε Μάιο θα έχουμε και το ίδιο βιβλίο. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Γιατί πρέπει να πω, υπάρχουν πάρα πολλές φορές που μου λένε, μα πώς προλαβαίνετε και βγάζετε ένα βιβλίο κάθε χρόνο. Αυτό που δεν ξέρει πολλοί κόσμος, είναι αυτό που λένε, μην κοιτάς την επιτυχία μου τώρα, ρώταμε πόσες φορές έπεσα και σηκώθηκα. Ναι. Όταν εγώ ξεκίνησα τη συγγραφική μου καριέρα το 2001 που κυκλοφόρησε εκείνο τη μέρα που σε γνώρισα, ο πρώτος εκείνος εκδότης μου απέρριπτε όλα τα επόμενα βιβλία που του έστελνα. Εγώ λοιπόν, όταν μπήκα στις εκδόσεις ψυχογιός και είχε κυκλοφορήσει το Βάλς,
Εγώ είχα ήδη παραδώσει καλά, τη Θεανό. Υπήρχε ήδη. Όταν βγήκε η Θεανό, εγώ παρέδιδα το ποτάμι. Μάλιστα. Εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχω παραδώσει το επόμενο βιβλίο μου. Δηλαδή για το 19, το βιβλίο είναι έτοιμο. Άρα από το Πάσχα που το παρέδωσα, εγώ αυτή την εποχή διαβάζω, ξεκουράζομαι, δεν ξεκουράζομαι, σε περιοδία. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν γράφω. Και θα ξεκινήσω κατά τον Οκτώβρη, Νοέμβρη, μετά από μήνες και αφού έχουν γεμίσει οι μπαταρίες μου, και αν μου έρθει κάποια ιδέα. Μέχρι στιγμής μου έρχεται, τι να κάνω τώρα. Κάποια στιγμή μπορεί να μην μου έρθει ιδέα και δεν θα γράψω. Τόσο απλά. Πόσο σημαντικό είναι να ταυτιστεί ο αναγνώστης με ένα βιβλίο, με την επιτυχία που θα έχει το βιβλίο? Είναι ένα κριτήριο το οποίο έχετε στο νου σας σε συγγραφή του βιβλίου? Δηλαδή οι χαρακτήρες πρέπει να είναι... Δεν ασχολούμαι εγώ με αυτά. Όχι. Εγώ όταν γεννηθεί ένα βιβλίο στο μυαλό μου ζω τον απόλυτο έρωτα. Εκεί δεν σκέφτεσαι με τη λογική. Η λογική πάει περίπατο ούτως ή άλλως αν μαζί σε έρωτα. Άρα εγώ δεν κάθομαι να σκεφτώ τι χαρακτήρες θα βάλω για να είναι αρεστή στους αναγνώστες. Αρεστή όχι. Ούτε καν. Τι απασχολεί. Και όμως το βιβλίο αυτό «Ζωή σε πόλεμο» που μιλάμε σήμερα, ναι. Έχει πολύ κόσμο που θα πει και εμένα η μάνα μου ακριβώς, ναι, αυτό. Αυτό πια. Δεν έχει να κάνει με το δικό μου πρόγραμμα. Εγώ γράφω ό,τι θέλω να διαβάσω. Απλά κατά ένα μαγικό τρόπο πώς συμπίπτουμε με τους αναγνώστες. Με τους αναγνώστες. Και αυτό λέω πάντα, ότι δεν υπάρχει καλύτερη διαφήμιση για ένα βιβλίο, όσο και να το προωθήσει ο εκδότης, όσες διαφημίσεις και αν δεις, ο ψήθυρος του ευχαριστημένου αναγνώστη δεν αλλάζει. Είναι το βασικό όλων. Διότι είμαι με παρέες οι οποίες τους αρέσει να διαβάζουν. Μα είναι δυνατόν όταν έχεις διαβάσει ένα βιβλίο, δεν θα πεις το λέει εσύ το διάβασες αυτό? Τι ωραίο βιβλίο. Αλήθεια, σου λέει άλλος. Και πάει και το παίρνει. Αυτό είναι σαν το βότσαλο στη λίμνη. Ανοίγουν οι κύκλοι. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς λοιπόν ο κόσμος αγάπησε τα βιβλία μου, βρήκε καθημερινές καταστάσεις. Πιο βατή η εκφορά του λόγου. Και τα έβαλε στην καρδιά του και στη ζωή του. Και βλέπετε και εσείς τώρα με τις παρουσιάσεις στην Κύπρο, τον κόσμο που οποίος έρχεται στις παρουσιάσεις, στα βιβλιοπωλεία Πάργα. Ναι. Εχθές έγινε στη Λευκοσία. Εχθές ήταν στη Λευκοσία η πρώτη παρουσίαση στην Κύπρο. Σήμερα είμαστε στην Πάφο. Μάλιστα. Αύριο είμαστε Λάρνακα. Λάρνακα. Και μετά πάω με το βιβλιοπωλείο Κυριάκου στη Λεμεσό και μετά φεύγω πλέον από Κύπρο και θα βρεθώ Κρήτη. Αρχίζει η περιοδία της Ελλάδας μετά. Ναι. Οι βαλίτσες αναχείρας. Αναχείρας. Ναι. Λοιπόν, από τις εκδόσεις Ψυχογιός, το βιβλίο «Ζωή σε πόλεμο» από την Λένα Τιμαντά, να ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε. Ποιος διαβάζει η Ελένα Μαντά? Η Ελένα Μαντά διαβάζει πάρα πολύ, τώρα είναι η εποχή της. Αγαπάω πάρα πολύ τους Έλληνες συγγραφείς και φροντίζω να ενημερώνομαι, βέβαια πρώτα για τα του οίκου μου. Αλήθεια, αυτή είναι η αλήθεια. Διάβασα το βιβλίο του Δάνδολου που μου αρέσει πάρα πολύ η γραφή του. Το «Ιστορία χωρίς όνομα», το οποίο πήρε και το βραβείο Public Ελληνικής Λογοτεχνίας. Ναι. Τώρα διαβάζω τη «Ματωμένη Αρχόντισσα», ένα ζευγάρι από την Καβάλα, Ηλία Ζώτου και ο Θοδωρής Καραγεωργίου. Αγαπάω πάρα πολύ τα ιστορικά του Πολυράκη, του Παπαθεοδόρου. Λυράκη, ναι. Ανακαλύπτω νέα ταλέντα όπως η Πινελόπη Κουρτζή, η Κλέρη Θεοδόρου, η Δήμητρα Ιωάννου. Αυτά είναι όλα από τις εκδόσεις Ψυχογιός, τα οποία τα ανακαλύπτω και μ' αρέσουν. Ναι. Και μετά προχωράω και σε άλλες εκδόσεις. Έχω πάρα πολύ καλή σχέση με διάφορους ομότεχνους από άλλους εκδοτικούς. Φίλος καλός και αγαπημένος ο Κώστας ο Κρομίδας, με το Μυρωδιά από Σανίδη, όπως νομίζω έρχεται και Κύπρο. Ναι, αρχίζει Ιουνίου. Ναι, αμάν πια και αυτός ο Κώστας από πίσω με παίρνει. Ο Σπύρος ο Πετρουλάκης. Ναι. Ναι, με τον Κώστα έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση. Δεν είναι τα πράγματα τόσο άγρια όσο φαντάζεται ο κόσμος. Υπάρχουν και φιλικές σχέσεις ανάμεσα σε συγγραφείς και υπάρχει και η άμυλα. Όχι ότι δεν υπάρχουν τα μαχαίρια, μην τρελαθούμε. Δεν υπάρχει χώρος που δεν υπάρχουν τα μαχαίρια. Αλλά σε γενικές γραμμές, ειδικά με τους ομότεχνους που βρισκόμαστε στον ίδιο εκδότη, οι σχέσεις είναι εξαιρετικά καλές, γιατί γι' αυτό φροντίζει ο ίδιος ο εκδότης, ο κ. Ψυχογιός, ο οποίος είναι τόσο δίκαιος με όλους, φροντίζει τόσο καλά όλους, που δεν υπάρχουν παράπονα.
Ο Κρητής είχατε πει παλιά, πριν χρόνια, στη συνέντευξη που είχατε δώσει, ότι είναι ο χρόνος. Ναι. Τελικά είναι ο χρόνος ή οι αναγνώστες? Οι αναγνώστες που αντέχουν στον χρόνο. Πολύ ωραία απάντηση. Και με αυτό θα κλείσουμε. Λοιπόν, Λένα Μαντά, ζωή σε πόλεμο. Να πούμε και στους ακροατές που μας ακούνε στο ραδιόφωνο ότι θα μπουν στην κλήρωση για 3 αντίτυπα. Μας γράφουν την λέξη ψυχογιός, το ονοματεπώνυμο, την πόλη τους στο 1076. Μπαίνουν στην κλήρωση. Θα κάνουμε αύριο στην εκπομπή μας για 3 αντίτυπα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Που ήσασταν ακόμα μια φορά στην Κύπρο και στην εκπομπή μου για την παρουσίαση του βιβλίου. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία με τις παρουσιάσεις. Σήμερα είπαμε στην Πάφο. Ναι, αύριο Λάρνακα και το Σάββατο Λεμεσό, το μεσημέρι στη Λεμεσό. Το μεσημέρι στη Λεμεσό. Η άλλη παρουσίαση είναι 7:30 η ώρα το απόγευμα. Το απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.